Όταν λέμε, ας πούμε, ότι έχουμε ένα αυτοκινητόδρομο, αλλά δεν τον πληρώνουμε, γιατί έτσι το θεωρούμε άδικο, αυτό είναι ελεύθερο για μένα. Δεν πληρώνω εκεί που ήταν διόδια και δεν υπάρχει κινητόδρομος. Και έχω κλήσεις απλήρωτες στο Ζευγολατιό Κορινθίας, στα Τέμπη και στον Πλαταμόνα. Το θέμα είναι ότι ο δοκόμος δεν έχει να τα πληρώσει αυτά. Δηλαδή το κίνημα δεν πληρώνει, Δεν πληρώνω γιατί δεν υπάρχει δρόμος να πληρώσω. Έτσι. Και δεν πληρώνω όταν δεν έχω να πληρώσω. Ακριβώς. Είναι και συνταγματικό αυτό. Το Σύνταγμα λέει ότι πρέπει να πληρώσει με βάση αυτό που έχεις. Ζούκα, λάβεις παρά του μιέχοντος. Πληρώνω όταν δεν έχω, βεβαίως δεν πληρώνω. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο. Επειδή ξέρω πολλούς που δεν πληρώνουν λέγοντας ότι δεν έχουν. Αυτοί είναι γνωστοί. Ποιοι είναι. Ξέρεις, είναι αυτοί οι φοροφυγάδες που όλα τα κόμματα τους πιάνουν. Ναι, αλλά δεν λέμε τα ονόματά μας όλοι. Προεκλογικά όμως πιάνουν, μετεκλογικά. Δεν θέλουμε όμως να πούμε τα ονόματά μας. Ναι. Να πούμε ότι εγώ είμαι στο κίνημα, δεν πληρώνω και δεν έχω μία. Κίνημα και δεν πληρώνω, αλλά έχω δεκαριά κίνητα και παίρνω κάτι νίκια και παίρνω και 5 χιλιάρικα στον ΙΣΑΠ που δουλεύω κλεισοπορτάκιας, έτσι. Αλλά δεν πληρώνω γιατί έτσι δεν γουστάρω. Κατάλαβες, υπάρχει μεγάλη διαφορά το ένα από το άλλο. Ναι, εννοείται. Να σου πω τώρα, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, πάμε λίγο στη Χάγη, γιατί είναι ενδιαφέρον αυτό και δεν μου κάνει και εντύπωση που δεν το προβάλλουν πολύ. Ποια ήταν η αίσθησή σου από το δικαστήριο, θα βγει άκρη. Το δικαστήριο της Χάγης αναμένεται γύρω στο Δεκέμβρη. Ναι. Πώς το έζησες αυτό, δηλαδή. Έπεσε γραμμή πάλι. Λοιπόν, είναι... Χάσαμε ξανά στον αέρα τον Γρηγόρη τον Ψαριανό. Εκεί μας μιλούσε για αυτούς που φοροδιαφεύγουν. Και έχω μπροστά μου ένα δημοσίευμα του Νίκου Μπογιόπουλου στο Ριζοσπάστη, ο οποίος αποκαλύπτει τις φορολογικές δηλώσεις τριών μεγαλοεπιχειρηματιών της χώρας, Χρήστου, που έχουν δηλώσει για το έτος 2010 προσωπικό εισόδημα από 1.800 μέχρι 32.000 ευρώ, πληρώνοντας αστεία ποσά για φόρο εισοδήματος, με τον ένα μάλιστα να το αναλογεί επιστροφή φόρου 250 περίπου ευρώ. Δηλαδή, ένας τραπεζίτης, ένας βιομήχανος και ένας επιχειρηματίας στη χώρα δηλώσανε από 1.800 ευρώ έως 32.000 ευρώ, όσα δηλαδή ένας μισθωτός. Και μάλιστα ένας από τους τρεις είχε και 250 ευρώ επιστροφή. Δυστυχώς στο ρεπορτάζ του Νίκου Μπογιόπουλου δεν δίνει τα ονόματα, περιγράφει μόνο το γεγονός, έχοντας δημοσιεύσει και τις φωτοτυπίες των φορολογικών δηλώσεων των τριών. Λοιπόν, έχουμε πάλι τον Γρηγόρη μαζί μας. Ναι. Πες μας λίγο για το πώς βίωσες τη δίκη αυτή. Να σας πω. Αυτή η διαδικασία που παρακολουθήσαμε με τον Νίκο Τζούκαλη που πήγαμε εκεί, και ήταν και ο Θόδωρος Οδρίτης από το ΣΥΡΙΖΑ, ήμασταν οι μόνοι τρεις βουλευτές. Δεν υπήρχε βουλευτής από άλλο κόμμα, δυστυχώς, και δεν υπήρχε και εκπρόσωπος της κυβέρνησης ακόμα πιο δυστυχώς. Η οποία κυβέρνηση, μαζί με τις προηγούμενες, με την κυβέρνηση Καραμαλή και με την κυβέρνηση Σιμίτη, έκαναν την πάπια για τις γερμανικές αποζημιώσεις, γιατί μάλλον είχαν έρθει σε κάποιο συμβιβασμό, σε κάποια συναλλαγή. Αφού την Τρίτη θα είναι στο Βερολίνο, Γιώργος. Προφανώς τους αρέσει να ζητιανεύουν από το να διεκδικούν. Λοιπόν, γενικώς δεν διεκδικούμε πράγματα. Ναι. Εδώ μας καταργούσαν αγροτική παραγωγή και δεν διεκδικούσαμε τι θα βάλουμε στη θέση της. Και δεχόμαστε να παίρνουμε τις αποζημιώσεις και να τις τρώμε στα κολάδικα, έτσι, αγρότες, εργάτες και φοιτητές, αλλά οι κυβερνήσεις μας δεν διεκδικούσανε ένα ποσοστό παραγωγής σε ποια πράγματα, σε ποια προϊόντα, τι να παράγουμε εδώ ως Ελλάδα. Και να ρωτιόμαστε λοιπόν, γιατί φτάσαμε εδώ. Για τη Χάγη τώρα να πούμε ότι η απόφαση αναμένεται να βγει μέχρι το Δεκέμβρη. Εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα δικαιωθεί η ελληνική πλευρά, η οποία ελληνική πλευρά, ξέρετε, ξεκίνησε με παρέμβαση της Ιταλίας. Ναι, ναι. Η Ιταλία ανακοίνησε τη διαδικασία στη Χάγη, γιατί στην Ιταλία εκδικάστηκαν οι υποθέσεις του διστόμου και δικαιώθηκε το δίστομο το δικαστήριο, το Ιταλικό δικαστήριο, είπε στη Γερμανία να καταβάλει τις αποζημιώσεις και προχώρησε σε κατάσχεση περιουσίας γερμανικού δημοσίου επί Ιταλικού εδάφους για να δικαιωθεί το δίστομο. Και η Ιταλία προσέφυγε στη Χάγη με αφορμή την ιστορία του διστόμου. Και εμείς απλώς παρουσιάζαμε τη δεύτερη μέρα τη θέση μας για τον Στέλιο Περάκη, ο οποίος ήταν εξαιρετικός
στην αγόρευσή του στο δικαστήριο. Και μάλιστα οι Γερμανοί είπαν, λέει, ότι όταν ένα κράτος, ακόμα και αν κάνει βάναυση σε θες, είναι κράτος, λέει, και δεν μπορεί να δικαστεί. Ναι, ναι, ότι έχει ασυλία περί ετεροδικίας, έχει διάφορα νομικήστικα επιχειρήματα της πλάκας χρησιμοποιούν. Γενικώς οι μεγάλες δυνάμεις, όπως είπαμε και πριν. Ναι, ναι. Και στα διεθνή δικαστήρια και στα διεθνή φόρα και στον ΟΗΕ και παντού. Οπότε δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Πάντως ήταν εντυπωσιακή η παρουσία των Ιταλών και ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακή η παρουσία των Γερμανών που στήριζαν και υποστήριζαν το ελληνικό αίτημα. Ποιοι Γερμανοί ήταν αυτοί, Γρηγόρη? Γερμανοί, δημοσιογράφοι, νομικοί, δικηγόροι, φορείς κτλ. Δεν είναι και όλοι οι Γερμανοί ναζί, ας πούμε, οπότε ξέρεις. Πάντως είναι εντυπωσιακό σε μια τέτοια συγκυρία να συμβαίνει αυτό. Ναι, και ήταν εντυπωσιακή η παρουσία των Γερμανών πραγματικά, οι οποίοι ήταν λαύροι κατά της εναντίον της τάσης του γερμανικού κράτους, το οποίο βεβαίως τώρα δεν είναι ναζιστικό, είναι ένα δημοκρατικό κράτος και όφιλε από μόνο του να έχει προχωρήσει σε τέτοιες επανορθώσεις. Αν και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα αυτό λέει φτιάχτηκε για να καλύψει τους Ναζί, ας πούμε τότε. Ναι, ανεξάρτητα όμως, έτσι, να ξαναπώ, ανεξάρτητη όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε δεν έχει καμία σχέση με το χρέος, έτσι, και είναι ηλίθιο να το συναρτάμε ή μερικοί που το θυμήθηκαν τώρα λόγω του χρέους. Ακριβώς. Αυτή η διαδικασία γίνεται εδώ και δεκαετίες. Μα οι ίδιοι Γερμανοί έχουν πει ότι αν οι Έλληνες ξυπνήσουν και ζητήσουν αυτό που τους χρωστάμε θα μας πάρουν κατά σόβρακα. Το έχουν πει οι ίδιοι, το έχουν δημοσιεύσει, το έχουν γράψει. Βέβαια. Ναι, αλλά εδώ πέρα ποιος θα τους θα ζητήσει από τις ελληνικές κυβερνήσεις, που είναι συνήθως έχουν συμπεριφορά μαριονέτας, όπως ξέρετε. Δυστυχώς. Γρηγόρη, θέλουμε πολλές ώρες να μιλάμε μαζί σου για να, ξέρεις, απολαμβάνοντας αυτόν τον υπέροχο διάλογο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε, για τη συνομιλία. Ευχόμαστε καλή δύναμη και ελπίζουμε κάποια στιγμή να είσαι και στο στούντιο να τα πούμε από κοντά, χωρίς να παρεμβάλλετε το κινητό τηλέφωνο με τους γνωστούς κοριούς. Σήμερα ήθελα να είμαι εκεί, είχαμε πει με τον Χρήστο να είμαι εκεί να τα πούμε, αλλά δυστυχώς. Μπορείς να έρθεις αύριο, να έρθεις το άλλο Σάββατο την Κυριακή, εμείς είσαι. Το άλλο Σαββατοκύριακο να τα καταφέρουμε. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.